Γεια σας, είμαστε στην Ερισσό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στο υπόγειο της αστυνομίας της Ερισσού, το οποίο αστυνομικό τμήμα είναι άδειο από υλικά κτλ. Η αστυνομία έχει έρθει εδώ και 2 μέρες και έχει πάρει και ό,τι είχε περισσέψει. Επίσης έχουν πάρει και ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται, που ήταν κατασχεμένο. Τα 2 αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν ήταν ακινητοποιημένα και άχρηστα φυσικά. Βλέπουμε εδώ πέρα μια εικόνα η οποία μας έχει τρομάξει όλους, γιατί πρέπει να δηλώσουμε ότι αυτή η πράξη ήταν καθαρά μια προβοκάτσια. Είμαστε σίγουροι απολύτως γι' αυτό. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να καεί η αστυνομία από τους κατοίκους, οι οποίοι άλλωστε ήταν άδεια. Και ακόμη και την ημέρα που έγιναν οι συλλήψεις στο συγχωριανό μας με εκείνον τον τρόπο που γίνανε, τον κινηματογραφικό, για να προκαλέσουν, και μετά άδεια σε αστυνομία επίτηδες για να δημιουργούν προβλήματα στο αστυνομικό κτίριο, αυτοί οι οποίοι μπήκαν μέσα δεν θέλανε να κάνουν να βάλουν φωτιά στην αστυνομία. Κάψαν έξω κάποια άχρηστα αντικείμενα, κάποια γραφεία, επουσιώδη πράγματα ως διαμαρτυρία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, που κακώς έγινε και αυτό φυσικά. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα το πρωί είναι κάτι το οποίο συνέβη στις 6 το πρωί, δηλαδή την ώρα που ξημέρωνε. Θα πρέπει να ήταν τρελός κάποιος να έρθει να κάνει αυτή την πράξη εδώ. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει η πυροσβεστική, 3 διαφορετικές αιστείες φωτιάς. Δηλαδή, συνεπώς αυτό ήταν κάτι οργανωμένο. Φυσικά, εμείς δεν υπάρχει κανένα στην ΕΣΟ που έχει δυνατότητα να κάνει τέτοια πράγματα. Είναι προφανέστατη η προβοκάτσια. Και ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό, από ό,τι πιστεύουμε εμείς τουλάχιστον, είναι ότι επειδή εμείς προσπαθούμε να σταματήσουμε την ένταση που υπάρχει μεταξύ της αστυνομίας και των πολιτών που αντιδρούν για το εργοστάσιο Χρυσού, για όλη αυτή την καταστροφή, υπάρχουν κάποιοι που δεν τους βγαίνει η σούπα προφανώς και θέλουν να δημιουργούν συνέχεια ένταση για να φεύγει το πρόβλημα από την πυροδοτική καταστροφή, από την καταστροφή της Χαλκιδικής, και να γίνει ένα πρόβλημα αστυνομίας με κατοίκους. Εμείς καταγγέλουμε αυτές τις ενέργειες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, δεν έχουμε τίποτα απολύτως με την αστυνομία, το έχουμε δηλώσει 100 φορές, το έχουμε δηλώσει και σε συνάντηση που είχαμε με τον συνδικαλιστή της αστυνομίας, τον πρόεδρο, και συμφώνησε και αυτός μαζί μας, το έχουμε δηλώσει παντού. Δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτή την ένταση τεχνικά και το καταγγέλουμε εμείς αυτό. Δεν θέλουμε ένταση, αλλού είναι το πρόβλημα το δικό μας, το πρόβλημά μας είναι στην καταστροφή της Χαλκιδικής. Προφανώς κάποιοι θέλουν να καταστρέψουν τη Χαλκιδική και να γίνει αυτό το εργοστάσιο. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Καθαρή προβοκάτσια δηλαδή. Εντελώς, δεν το συζητάμε. Είναι προφανέστατο και περιμένουμε να βγάλει και η πυροσβεστική το πόρισμα από το πώς έχει πάρει αυτή η φωτιά. Προς. Μην μπορείς να πεις τώρα, ε? Ξέρεις κι αν ζευγάρι βότας? Μην πας κάτι τώρα. Thank you.
ο στόχος αυτός ήταν εμπρισμός, καθαρός εμπρισμός. Ήταν προμελετημένο. Πρώτον δύο μέρες εκκοινώσαν το κτίριο, πήραν ό,τι τους χρειαζόταν αυτοί και μετά το βάλαν φωτιά. Στόχος ήταν το σπίτι του κυρίου Δάλα, γιατί κάνει αγώνα ενάντια στο ελληνικό χρυσό. Ήταν καθαρά εμπρισμός. Μέσα τι έκλειμμένα οι Αλβανοί.